Άκουσε με λίγο. Για να έρθει εδώ στη Γερμανία χρειάζεσαι στην αρχή πέντε πράγματα. Ένα διαβατήριο και όχι ταυτότητα, γιατί το διαβατήριο θα σου ξεκλειδώσει πάρα πολλέ πόρτε. Τώρα δεν το καταλαβαίνει, η ταυτότητα δεν ανοίγει τι πόρτε αυτέ. Θα το δει στο μέλλον. Βρε ή αν μπορεί, μάζεψε ένα χιλιάρικο. Σαν αρχή πρέπει να έχει έναν φίλο κάπου να μείνει, να σε φιλοξενήσει για ένα μήνα στην αρχή. Θα πα να δηλωθεί στο Δήμαρχείο. Το, στον τόπο που θα πας από τη μέρα που πάτησες το πόδι σου εδώ και ας είναι Σαββάτο ότι ήρθες τη Δευτέρα που θα πας στο Δημορχείο θα πεις ότι ήρθες τα Άδη και ας ήταν Σαββατοκύριακο υπάρχει λόγος βρες δουλειά μην ξεκινάς τις βόλτες και τα χασομεριά βρες δουλειά ψάξε για δουλειά, ρώτα, μάθε με το Google με μετάφραση από εδώ από εκεί θα βρεις και θα μπει στη δουλειά Οτιδήποτε είναι περίεργο μη το δίνει σημασία, έχουν άλλη κουλτούρα, προσπάθησε να τη συνηθίσεις και μη στεναχωριέσαι για βόλτες και για αμάξια, θα έρθει η ώρα που θα τα αποκτήσεις και αυτά πολύ γρήγορα. Ε, πρέπει να έχεις υπομονή, πείσμα και επιμονή. Αν κάτι δεν σου κάθεται, μην προσπαθείς να το διορθώσεις, να το συμμαζέψεις, θα σου φάει χρόνο από τη ζωή σου. Άλλαξε το και πήγαινε παρακάτω. Εδώ στο TikTok θα σου μάθω τι πρέπει να Ξέρει για τη Γερμανία και στο YouTube Οριακό Μπρο θα σου δείξω τι πρέπει να κάνει για γρήγορα αυτοκίνητα. Κάνε ένα follow και ένα subscribe στο YouTube, με βοηθάει να πάμε παρακάτω.